εκατοντάδες Ηρακλειώτες, εκπρόσωποι των πολιτικών κομμάτων, των τοπικών αρχών και του αθλητισμού αποχαιρέτησαν με ένα θερμό χειροκρότημα τον Γιώργο Δικτάκη, ο οποίος έφυγε πρόωρα από τη ζωή μετά από ανακοπή. Η νεκρόσιμος ακολουθία εψάλλει σε βαριά ατμόσφαιρα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά, όπου έσπευσε πλήθος κόσμου για να αποχαιρετήσει τον αγαπητό πολιτικό, πρώην βουλευτή και αθλητικό παράγοντα, ισορρός του οποίου ήταν καλυμμένη με τη σημαία της αγαπημένης του ομάδας του Όφη. Πολιτικοί φίλοι αλλά και αντίπαλοι μίλησαν με συγκίνηση για την προσφορά του από τα έδρανα του Κοινοβουλίου έως και τη θέση του γραμματέα αποκεντρωμένης διοίκησης. Για ένα στέλεχος που τίμησε την πολιτική με ειλικρίνεια και ανιδιοτέλεια, έκανε λόγο σε δηλώσεις του Υφυπουργός Αθλητισμού Λευτέρης Αυγενάκης, που βρέθηκε στο Ηράκλειο για να παραστεί στην εξόδιο ακολουθία. Υπηρέτησε τον τόπο μας με ανιδιοτέλεια, με μαχητικότητα, με μια αυθεντικότητα που χαρακτηρίζεται τον Γιώργο Δικτάκη. Θερμά συλληπιτήρια από όλη την παράταξη, από την κυβέρνηση, από τον Πρωθυπουργό μας, σε όλη την οικογένεια, σε όλη την κοινωνία του Κρουσόνα. Υπηρέτησε το δημόσιο βίο, το κοινό καλό, τον τόπο με ήθος, με αξιοπρέπεια και πάνω απ' όλα με αποτελεσματικότητα. Αποχαιρετούμε ένα φίλο και έναν άξιο εκπρόσωπο του αθλητισμού και της πολιτικής, ανέφερε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης. Συμπολίτες αναγνωρίζω σε αξιοσύνη υποστήριξε με σταθερότητα τις αρχές και τις αξίες της φιλελεύθερης παράταξής μας. Ενεργούσε σωστά, αποτελεσματικά και δίκαια και υπηρέτησε τον τόπο μας με ειρηνότητα και σεμνότητα. Ο Γιώργος Δικτάκης άφησε την τελευταία του πνοή στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Παγνίου, που μεταφέρθηκε αφού υπέστη ανακοπή λίγο πριν τις 7.30 το απόγευμα του Σαββάτου, ενώ βρισκόταν στο γήπεδο του Όφη για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση της αγαπημένης του ομάδας με την ΑΕΚ. Έβαλε τις βάσεις να γίνει μια μεγάλη ΠΑΕ, δημιουργική. Ήταν συμπαίκτης μου του 1971 στον Όφη Ηρακλείου και μαζί πορευτήκαμε και στον ΠΟΑ Ηρακλείου. Ο ΕΚ λοιπόν βρισκόταν στις κερκίδες των επισήμων όταν αισθάνθηκε αδιαθεσία και κατέρευσε. Ο Γιώργος Δικτάκης γεννήθηκε στο Ηράκλειο το 1946, σπούδασε οδοντιατρική στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, ενώ διετέλεσε πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ Κρήτης, του ΠΟΑ Ατσαλένιου και διευθύνων σύμβουλος της ΠΑΕ Όφη. Συνέδεσε το όνομά του με τα αρχιτεκτονικά δρόμενα του τόπου μας με ένα σπουδαίο έργο, είτε σαν παράγοντας στον Όφη είτε σαν παράγοντας στον Το 1984 εισήλθε στην πολιτική με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και ακολούθως εξελέγει βουλευτής Ηρακλείου στις εκλογές του 2000, του 2004 και του Μαΐου του 2012. Στην πορεία της πολιτικής του σταδιοδρομίας διαδέχτηκε το Θανάση Καρούτσο στη θέση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.